Σήμερα είναι η μέρα που παραλαμβάνουμε τα προϊόντα από την Λαχαναγορά. Αυτό που κάνουμε συνήθως είναι έρχονται τα προϊόντα εδώ και κάνουμε μία διαλογή έτσι ώστε προϊόντα τα οποία δεν είναι για να δοθούν τα αποσύρουμε και διαλέγουμε τα καλά. Στη συνέχεια τα πηγαίνουμε πάνω και γίνεται η καταγραφή για να πάει στην ομάδα που φτιάχνει τα καλάθια ανάλογα με τις ανάγκες. Εγώ δεν ήμουν στο χώρο εδώ με τα παιδιά, τα γνώρισα μέσα από το Facebook, είδα τη σελίδα, είδα την κίνηση, την προσπάθεια και είπα το να κάθομαι και να κάνω like, ας πάω να κάνω για καμιά δουλειά. Κάπως έτσι ενεργοποιήθηκα μέσα στην ομάδα. Οι ανάγκες στον πληθυσμό είναι μεγάλες, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε ή να υπολογίσουμε. Αντιμετωπίζουμε ό,τι δούμε μπροστά μας και ό,τι και όπου μπορούμε να τα ξέρουμε. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Αυτό. Θα το χρειαστούμε. Ίσως, ξέρω εγώ. Ωραία. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, δηλαδή υπήρξε κόσμος ο οποίος έφερε πράγματα. Υπήρξαν παραγωγοί από την περιφέρεια που μας φέρανε πράγματα, δηλαδή είχαμε παραλαβεί περίπου 400 κιλά πατάτες, πολλά κιλά όσπρια. Δηλαδή η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ σημαντική, αλλά και η καθημερινή. Δηλαδή μας πήραν αρκετές φορές τηλέφωνο, έτσι ώστε κόσμος ο οποίος δεν μπορούσε να μετακινηθεί, αλλά ήθελε να προσφέρει, μας πήρε τηλέφωνο ότι έχω αυτά τα πράγματα, αν μπορείτε να έρθετε να τα πάρετε γιατί δεν μπορώ να μετακινηθώ από το σούπερ μάρκετ, από το μπακάλικο, πράγματα πρώτης ανάγκης. Οπότε το δίκτυο είχε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να μπορεί να πάει να πάρει τα πράγματα και από κόσμο που δεν μπορεί να μετακινηθεί και έτσι μπορέσαμε και μπορούμε και λειτουργούμε. Πάντα βέβαια όμως οι ανάγκες είναι πολλές, οπότε συνεχώς κάνουμε έκκληση για να γίνονται οι αντίστοιχες κινήσεις και να συνεχίζονται. Ο κόσμος θέλησε να σπάσει όχι τον εγκλισμό κάπως αντιδραστικά ότι άμα μου λέει το κράτος να κάτσω μέσα και εγώ δεν κάθομαι, αλλά θέλησε να δείξει αλληλεγγύη όταν συνειδητοποίησε ότι είναι πολλοί που αφήνονται στη μοίρα τους. Και αυτό το είδαμε στο πόσος κόσμος ερχόταν εδώ πέρα και έφερνε πράγματα και στο πόσος κόσμος συμπλήρωσε τις φόρμες συμμετοχή στο συντονισμό. Εμάς αυτή η πρωτοβουλία μας βρήκε ήδη στο δρόμο και σε διαδικασίες πολιτικής δήμωσης. Ήρθε σε μία στιγμή όπου μετά από ένα κάλεσμα που είχε γίνει στο Μικρόπολης σχετικά με το ζήτημα το προσφυγικό. Όλα αυτά που βιώναμε, όλες αυτές τις εικόνες στον Εύρο και στα νησιά όπου πρόσφυγες και μετανάστες παρουσιάζονταν ως απειλή και θέλαμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στον κόσμο που ήρθε για ένα καλύτερο αύριο, μακριά από πολέμους και από φτώχεια και βρήκε μπροστά της την Ευρώπη Φρούριο και όλες αυτές τις θανατοπολιτικές. Μία μαρμελάδα και μισό ντομάτες. Αυτός είναι ο Νίκος, Σερινέ. Sorry. Νίκος. Αυτό είναι όλο κέντρο. Ναι, Σερινέ. Σερινέ, ωραία. Άννα, ναι. Θεωρήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτή τη συνθήκη, εκτός από την έμπρακτη αλληλεγγύη, που με την έμπρακτη αλληλεγγύη σπάσαμε και τον εγκλισμό, αλλά και το ότι ο καθένας δεν είναι μόνος του και η καθεμία δεν είναι μόνη της, θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή διαδικτυακή παρουσία. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε και η ομάδα καμπάνιας, η οποία είναι
όπως και όλος ο συντονισμός, άλλωστε μια πολύ συλλεκτική ομάδα, καθώς συμμετέχουμε μονωμένα άτομα, πολλά από τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες και συλλογικότητες. Και αυτό προσπαθούμε να βγαίνει προς τα έξω, την πολυσυλλεκτικότητα δηλαδή. Από την επιβολή των μέτρων έγινε αμέσως αντιληπτό ότι οι άμεσα πληγέντες θα ήταν οι εργαζόμενοι, αυτοί που δεν είχαν σπίτι, οι άστεγοι, οι φυλακισμένοι και γενικότερα κόσμος που δεν έχει πρόσβαση στην ενημέρωση. Και αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα δικαιώματά του και για τον τρόπο που μπορεί να αμυνθεί απέναντι στο κράτος. Στρίψε αριστερά. Στη συνέχεια, στρίψε αριστερά. Τώρα πηγαίνουμε εδώ στο κέντρο, πάνω από το Υπουργείο, σε ένα σπίτι. Πρωταρχική σκοπή της ομάδας μας είναι ο σχολιασμός και η ερμηνεία των νομοθετημάτων σχετικά με την αποφυγή διάδοσης του COVID, η ανάδειξη των περιστατικών αυθαιρεσίας σε σχέση, για παράδειγμα, με την επιβολή των προστήμων, σε σχέση με το κλείσιμο των επιχειρήσεων, με τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των φυλακισμένων και των προσφύγων, αφού αυτές είναι οι πιο άμεσα πληγήσεις ομάδες, κοινωνικές ομάδες. Ενδιαφερόμαστε να αναδείξουμε ζητήματα αυξημένου κοινωνικού ενδιαφέροντος και να παρέμβουμε όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, αν τυχόν έχουμε περιπτώσεις στιγόμενων δικαιωμάτων. Αυτό το οποίο εμείς συζητάμε πια και αρχίζουμε να το συζητάμε και με άλλους ανθρώπους είναι πώς να αυτοοργανωθούμε να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα αυτοοργανωμένο θεραπευτικό πλαίσιο άλλου τύπου. Στο οποίο θα συναποφασίζουμε όλοι και άνθρωποι που έχουν το βίωμα, έτσι, ή μπορεί ενδεχομένως στο μέλλον να έχουν ένα βίωμα, που να προκύψει από το γενικευμένο εγκλεισμό που πέρασαν τώρα, και να μπορούν να συνομιλήσουν επιτέλους με τους ανθρώπους που είχαν ήδη ένα βίωμα. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, ότι τώρα που άνθρωποι που δεν ήξεραν τι σημαίνει εγκλεισμός και τον βίωσαν με έναν πολύ οδυνηρό τρόπο, μπορούν να ακούσουν το βίωμα των ανθρώπων που το βίωναν. Αυτό το φόβο λοιπόν που έχουν οι άνθρωποι που ζουν σε εγκλεισμό και δεν τον ακούμε έξω. Και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, να ακουστεί. Γι' αυτό λέμε ότι στόχος της ομάδας ήταν να ακουστεί η χρόνια κραυγή των αποκλεισμένων, έτσι, και να βγει, να αποκτήσει λόγο και να βγει στο δημόσιο χώρο. Ναι, για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως και παλιά ήμουνα σε διάφορες ομάδες που υποστήριζαν ευάλωτο πληθυσμό. Και τώρα νομίζω μέσα στην πανδημία και στην καραντίνα ήταν ένα παραπάνω το στοίχημα που έπρεπε να κερδίσουμε και ως άτομα, δηλαδή αλληλέγγυα. Και να τραβήξουμε και κάπως αυτόν τον κόσμο έτσι δίπλα μας, ότι αυτό δεν είναι ουσιαστικά μόνο ένα συσίτιο που θα κάνει ο Δήμος ή ένα συσίτιο που θα κάνει η Εκκλησία. Να τους καλέσουμε να παλέψουμε και μαζί ουσιαστικά στην επόμενη μέρα που έρχεται ακόμη πιο δύσκολη. Εγώ τώρα
από τις διανομές που έχω κάνει εγώ, έχω δει τα πάντα. Δηλαδή, έχω δει και πρόσφυγες και μετανάστες και πολυμελείς οικογένειες από ντόπιους εδώ πέρα, που λογικά ή ήταν άνεργοι ή λόγω της κατάστασης τώρα βγήκαν στην ανεργία. Νομίζω ότι και στις άλλες διανομές κάπως έτσι θα είναι η εικόνα. Νομίζω ότι αυτή η ανάγκη θα συνεχίζει να διαγκώνεται τώρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτή η ομάδα, επειδή χαλαρώνουν τα μέτρα και μπορούμε να κυκλοφορούμε πάλι ελεύθεροι, ότι δεν θα έχει δηλαδή νόημα ύπαρξης. Εντάξει, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς εδώ αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν το κάνουμε για να γεμίσουμε, ας πούμε, κρατικές τρύπες. Έτσι αλλιώς αυτό δεν έχουμε τις δυνάμεις, ούτε την οικονομική δυνατότητα, ούτε τη θέληση να το κάνουμε. Εμείς εδώ πέρα οργανωνόμαστε, βγάζουμε ρίζες σε γειτονιές για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινότητες, να σπάσουμε την εξατομίκευση και μέσω αυτού να πορευτούμε και για την βαθιά κρίση που έρχεται. Γιατί μόνο συλλογικά μπορεί να διαχειριστούν οι από κάτω την κρίση, αλλιώς θα το πληρώσει ο καθένας κατά μόνας. Εμείς θα απαντήσουμε μαζί με άλλους, έτσι, συνδεμένοι με το υπόλοιπο, με τους ανθρώπους του υπόλοιπου κινήματος και με έναν ακόμη τομέα που λέγεται ψυχική υγεία. Έτσι. Το άλλο το θέμα σε σχέση με το φόβο, αυτός ο φόβος, το φόβος να μην μολυνθώ, υπάρχει εκτίμηση ότι θα μείνει. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί μπορεί ταυτόχρονα να υπάρχει αυτή η πίεση ότι μείνετε στο σπίτι ή τώρα σας πιέζουμε να βγείτε από το σπίτι για οικονομικούς κυρίως λόγους, αλλά να δούμε πώς αντιδράσει και ο κόσμος. Ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και ας εμπιστευτούμε και τις δυνάμεις τόσο των ανθρώπων όσο και των κινηματικών διαδικασιών που μπορούν να ανατρέψουν πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε κάποιους κανόνες προστασίας και ασφαλείας κτλ. Αλλά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν χρειάζεται να λέμε ότι μένουμε στο σπίτι μας. Μπορούμε να μείνουμε στη γειτονιά μας. Μπορούμε να μείνουμε, δηλαδή υπάρχει η κοινότητα η οποία μπορεί να δώσει πραγματικά λύσεις και για την ίδια μας τη ζωή και για την υγεία μας. Και αυτό είναι το οποίο θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτή την δράση.